νησί της Καλίνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο Δωδεκάνησο, ανάμεσα στην Κό και στη Λέρο. Ένα νησί που έχει διατηρήσει την αυθεντικότητά του τόσο στο φυσικό τοπίο όσο και στους ανθρώπους του. Ένα νησί με παράδοση, σπογγαλία και την ναυτιλία. Και ποιος δεν έχει ακούσει για το νησί των Σφουγγαράδων? Τα σφουγγάρια έφεραν πλούτο και ευημερία στο νησί. Όμως μια αρρώστια αυτών, καθώς και ο κίνδυνος του επαγγέλματος, έκαναν τους Καλίμνιους να τον καταλήψουν σιγά σιγά. Η Αλία δεν μπορούσε από μόνη της να θρέψει τους κατοίκους, ούτε όμως και η λίγη γη που περίσευε μπροστά στα βραχώδη βουνά έφτανε. Έτσι οι Καλίμνιοι, ανήσυχοι και δραστήριοι όπως είναι από τη φύση τους, πήραν το δρόμο της μετανάστευσης. Πολλοί όμως, με τα χρήματα που απέκτησαν και από αγάπη για το νησί τους, γύρισαν πίσω και επένδυσαν σε αυτό. Χτίστηκαν μικρά τουριστικά καταλήμματα, πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και ταβέρνες, που ήταν περισσότερο μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη του συμβατικού τουρισμού. Όμως, η έλλειψη υποδομών και νερού, εξαιτίας της μορφολογίας του νησιού, όπου οι ορεινοί του όγκοι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το νησί μας είναι άγωνο. Ξέρω. Πολύ γη δεν υπάρχει. Τα βουνά καταραμένα. Δεν μας προσφέρουν τίποτα. Μόνο μας διώχνουν, λένε οι ντόπιοι. Ώσπου, προς το τέλος της δεκαετίας του 90, εμφανίστηκαν κάποιοι ξένοι τουρίστες διαφορετικοί από αυτούς που οι κάτοικοι είχαν συνηθίσει, με σακίδια στους ώμους, παπούτσια και σχοινιά να κρέμονται. Άλλοι με τα πόδια, άλλοι με μηχανάκι και άλλοι με ποδήλατο, να κατευθύνονται προς τα βουνά και σε λίγο να κρέμονται από τα βράχια. «Μα τι είναι όλοι αυτοί?» αναρωτήθηκαν οι ντόπιοι. «Τι κάνουν? Σκαρφαλώνουν στα βουνά? Δεν φοβούνται? Αναρριχητές είναι. Τι είναι πάλι αυτό?» Μπορούμε να ομολογήσουμε ότι τα πρώτα χρόνια οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στους αναρριχητές. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λόξα ήταν αυτή να κρεμνιούνται από τα βουνά. Μάλιστα, δεν διέθεταν τα δωμάτια τους εύκολα. Πίστευαν ότι θα τα βρωμήσουν. Πώς έγινε η αρχή λοιπόν? Το 1996, ένας Ιταλός αναρχητής, ο Αντρέα Ντιμπάρι, με την παρέα του είχαν έρθει για διακοπές και νίκιασαν μηχανάκια για να κάνουν το γύρο του νησιού. Μόλις έφτασαν στη βορειοδυτική πλευρά, η έκπληξή τους ήταν τεράστια σε αυτό που αντίκρισαν. Τους κόπηκε η ανάσα από το δέος του θεάματος. Τα κοφτά και απότομα βράχια, με τις θετικές και αρνητικές κλίσεις, οι τεράστιες ορθοπλαγιές, οι επιβλητικές σπηλιές με τους στελακτίτες και η μαγευτική θέα προς τη θάλασσα τους έκαναν να τρίβουν τα μάτια τους την έκπληξη. Ένας επίγειος, ανεξερεύνητος, αναρχητικός παράδεισος. Δεν είχαν όμως μαζί τους τίποτα από τον εξοπλισμό τους. Οπότε έφυγαν και ξαναγύρισαν κάποια στιγμή με τα κράνη τους, τα σκοινιά, τα τρυπάνια και τα βίσματα και να γαζώνουν αναρχητικές διαδρομές. Η ΚΕΞ και ο Δήμος στήριξαν από την πρώτη στιγμή την ανάπτυξη της αναρρίχησης. Από τότε, χιλιάδες αναρρίχητες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν κάθε χρόνο για να δοκιμαστούν στις πάνω από 2.500 αναρρίχητικές διαδρομές. And it's just good quality climbing. Το 2000 γίνεται το πρώτο διεθνές αναρχητικό φεστιβάλ και έτσι η Κάλυμνος γίνεται διάσημη. Στην αρχή κάθε 2 χρόνια. Τώρα κάθε χρόνο το Κάλυμνος Rock Climbing Festival, οργανωμένο από την εταιρεία North Face και τη συμπαράσταση του Δήμου, προσφέρει αξέχαστες και μοναδικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες που κατακλείζουν τα πεδία του νησιού από όλα τα μέρη του κόσμου και καθιερώνουν το νησί ως τη μέκα της αναρρίχησης. Πόσο μπορεί λοιπόν να βοηθήσει αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού την Κάλυμνο?
Σε μία έρευνα που κάναμε, παίρνοντας συνέντευξη από επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται ήδη με τον αναρχητικό τουρισμό, μας είπαν ότι νιώθουν ευγνώμονες που υπάρχουν αυτά τα βράχια και αναπτύχθηκε αυτό το είδος τουρισμού. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευλογία θεωρούν πλέον οι ντόπιοι τα βουνά τους. Η τουριστική περίοδος έχει μεγαλώσει από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. Υπάρχει μεγάλη πρόκληση για τον τόπο, αλλά χρειάζεται σοβαρότητα, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός. Γεια σας. Βρισκόμαστε τώρα στο Μασούρι, το οποίο, όπως θα έχετε ήδη προσέξει όλοι οι επαγγελματίες κοιμάτε για να βιώσουμε, πρέπει να έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη σεζόν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι γιατί από όλο τον κόσμο έρχονται οι αναρχητές, τα βουνά που έχουμε είναι υπέροχα και προσακτούν όλο αυτό τον κόσμο. Βέβαια υπάρχει κίνδυνος από καταπατητές. Και εκεί θα πρέπει να επιληφθεί πέρα από τον Δήμο, δηλαδή το κράτος, κάποιες δραστηριότητες, υπηρεσία, οτιδήποτε για την προστασία του περιβάλλοντος και των καταπατήσεων. Δηλαδή το μόνο που κινδυνεύει το νησί είναι πλέον από τις καταπατήσεις. Οι κάτοικοι ζητούν κρατική υποστήριξη, τακτική συντήρηση των πεδίων, καλύτερη οργάνωση σε θέματα συγκοινωνίας και καθαριότητας, αναβάθμιση του αεροδρομίου. Τα βουνά κινδυνεύουν από τους επίδοξους ιδιοκτήτες γης και από τη σκόπιμη εκμετάλλευση. Να κηρυχτούν τα βουνά ως προστατευόμενη περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι μας είπαν θα διατηρηθεί αυτός ο τουρισμός. Αν αρχίσουν να χτίζονται σπίτια στα πεδία, η ομορφιά του φυσικού τοπίου θα χαθεί και τότε θα πάψουν αυτά να λειτουργούν. Ξεκινήσαμε λοιπόν και εμείς, ως περιβαλλοντική ομάδα, να βρεθούμε στα αναρχητικά πεδία και να γνωρίσουμε από κοντά τα διάσημα πλέον βουνά μας. Στους ανθρώπους της σχολής αναρρίχησης που υπάρχει στην Κάλυμνο, φτάσαμε ένα πρωινό στο πεδίο. Με καπελάκια, μπουκαλάκια με νερό και με πολύ ενθουσιασμό ανεβαίναμε. Είναι ένα πεδίο με σχετικά εύκολες διαδρομές. Μας είπε ο εκπαιδευτής και πρωταθλητής Ελλάδας του 2006, Λουκάς Δουρδουρέκας. Ο Δουρδουρέκας, είμαι εκπαιδευτής αναρρίχησης και πρώην πρωταθλητής Ελλάδας στην αναρρίχηση. Έχουμε έρθει σε ένα μέρος σήμερα για αναρρίχηση, ένα από τα 70 που έχει Κάλυμνο. Ένα μέρος δηλαδή για αναρρίχηση ή αλλιώς πεδίο για αναρρίχηση. Το όνομα αυτού του πεδίου λέγεται Pocket Wall. Η Κάλυμνος είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα προορισμός παγκοσμίως, ο καλύτερος προορισμός δηλαδή για αναρρίχηση παγκοσμίως. Έχει σημασία η δυσκολία που έχει για το δηλαδή αυτό το 5α, 5a που έχει κάτω, αυτή είναι η δυσκολία της διαδρομής. Πόσο δύσκολη είναι η διαδρομή που θα σκαρφαλώσω. Έχουμε ένα σύστημα βαθμολόγησης αναρρίχηση το οποίο ξεκινάει από το 4 και το 5 και φτάνει το ανώτερο μέχρι το 9. Το σφινί αυτό εδώ πέρα επίσης κρατάει πάνω από 2 τόνους και να φανταστείτε ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να αντέξει το μέγιστο έως 1200 κιλά. Δηλαδή άμα φάμε μια τεράστια πτώση φανταστείτε, παραπάνω από 1200 κιλά, το ανθρώπινο σώμα δεν θα αντέξει, θα σπάσει. Το σφινί θα αντέξει. Σίγουρα θέλουμε τα ειδικά παπούτσια. Τα παπούτσια της αναρρίχησης έχουν ειδική γόμα από κάτω, έτσι. Είναι και αυτά ελαστικά. Για να μπορούν να πατάνε πάρα πολύ μικρά πατηματάκια. Ο Λουκάς μας εξήγησε ότι η άριστη ποιότητα του ασβεστολιθικού βράχου, η εύκολη πρόσβαση από τον οδικό άξονα στα πεδία
Το ήπιο κλίμα του νησιού, το γεγονός ότι συνδυάζει βουνό και θάλασσα, επομένως αναρρίχθηση και μπάνιο, η άψογη οργάνωση των διαδρομών από πλευράς ασφάλειας και σήμανσης των πεδίων, το υπέροχο θέμα της δαντελωτής ακτής και το μαγευτικό θαλασσινό τοπίο που ξετυλίγεται στα πόδια τους, παγίωσαν την Κάλυνο ως διεθνή προορισμό αναρρίχησης. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε κι εμείς. Φορέσαμε τα ειδικά παπούτσια, τα κράνη και αφού μας έδεσαν, δοκιμάσαμε να αναρριχηθούμε. Κάποιοι δυσκολεύονται, άλλοι είναι πιο τολμηροί, αλλά όλοι φτάνουν στην κορυφή. Μια μοναδική εμπειρία για όλους. Τι σου άρεσε σήμερα που έκανες αναρρίχηση? Το ύψος που ήμασταν πολύ ψηλά, που βλέπαμε από μακριά, τη δυσκολία που είχε και το κατέβασμα. Νομική, θέλεις να συνεχίσεις αναρρίχηση να κάνεις? Αμέ, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ειδικά όταν κατέβαινες. Στέλιο, πώς αισθάνθηκες όταν ανέβαινες? Στην αρχή φοβήθηκα, αλλά μετά εντάξει, το συνείδησα. Στη νέα γενιά, ας κοιτάξουμε μπροστά, να προστατεύσουμε αυτά τα βουνά, γιατί μπορούν να μας ζήσουν.